Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω, ο Κώστας εδώ, ακόμη ένα unboxing. Ελπίζω να σας ψηλό αρέσει λίγο το setup. Προσπαθώ να το φτιάξω, να βάλω πραγματάκια. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά προσπαθώ. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσω για powerbank. Υπάρχουν εταιρείες και εταιρείες εκεί στο χώρο και η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο βίντεο ήθελα να το κάνω περισσότερο γιατί είναι κάτι που με ευχαριστεί. Δεν έχει να κάνει με το όλο concept powerbank ή οτιδήποτε. Αλλά η συγκεκριμένη εταιρεία πραγματικά την έχω βάλει στην καρδιά μου. Με έχει υποστηρίξει αρκετά, μου έχει σταθεί πάρα πολύ και χωρίς να πω κάτι, το παραμικρό μου λέει: πάρε, δείξε ό,τι θες. Μου έχει στείλει κατά καιρούς powerbank πάρα πολλά, σας έχω κάνει και giveaway πάρα πολλά. Οπότε πάμε να περάσουμε. Μιλάω για τη Wenger, αν δεν έχετε καταλάβει από τον τίτλο ή από οτιδήποτε. Τα powerbanks είναι πάρα πολύ καλά. Πλέον τα χρησιμοποιώ μόνιμα, να σου πω. Όλα μου τα powerbank πλέον είναι Wenger εκτός από ένα ρωμός το οποίο το έχω από το 2016 και ζει ακόμη, όλος παραδόξος, πολύ καλό. Τόσα powerbank, πλάκα τα έχω κάνει giveaway, έχω χαρίσει άπειρα και θα σας πω λίγο και τις εντυπώσεις μου. Καταρχάς, είναι περίεργα τα powerbank που θα δούμε σήμερα. Πάμε να περάσουμε να τα δούμε σιγά σιγά. Το πρώτο powerbank που μου έστειλαν είναι ένα συνδυασμός μικρού powerbank wireless και hand από φωτογραφική μηχανή. Έχει μέσα ένα λουράκι για να ταιριάζει μαζί με το concept. Και τι είναι αυτό το powerbank το περιβόητο? Έχει πάρα πολύ μικρή αντοχή, πολύ λίγα μιλιαμπερόρια, 5.000 μιλιαμπερόρια, αλλά εάν έχεις iPhone, απλά κουμπώνει απευθείας επάνω και είναι σαν να έχει το σώμα μιας φωτογραφικής μηχανής. Οπότε είναι πιο εύκολο να τραβάς βίντεο, να πατάς, έχει ένα κουμπί επάνω το οποίο συγχρονίζεται με Bluetooth, οπότε εσύ το συγχρονίζεις και πατώντας το κουμπί μπορείς να ξεκινήσεις να καταγράφεις ό,τι θες. Είναι πολύ βολικό για κάποιον σαν εμένα, εάν είχα iPhone, δυστυχώς δεν έχω, η εταιρεία μου το στείλε, αλλά γενικά συνεχίζει να μου στέλνει πράγματα για iPhone, αλλά εγώ δεν έχω iPhone. Τώρα αν θέλετε να συνδράμετε για να αποκτήσω, it's up to you, αλλά επιστρέφω. Είναι πάρα πολύ ωραίο ποιοτικά, κάθεται ωραίο στο χέρι, έχει πολύ ωραία και έχει ένα δαχτυλίδι. Τι γίνεται για όσους δεν έχουν iPhone, ας πούμε εγώ δεν έχω iPhone. Οπότε τη φάση, το κουμπώνω από πίσω στο η πλάτη του κινητού μου και έτσι παπ, μαγνητικά μπορώ και εγώ να έχω ένα όμορφο hand για το κινητό μου. Οπότε βολεύει και για αυτούς που έχουν iPhone ή κάποιο κινητό με ασύρματη φόρτιση, βολεύει και κάποιους σαν εμένα οι οποίοι απλά θέλουν να συνδέουν ένα powerbank με ένα μικρό καλαδιάκι, ρε παιδί μου ή οτιδήποτε και κατευθείαν να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Οπότε δείτε το κι εσείς όσοι δεν έχετε iPhone, έχει τρόπο, κουμπώνει το δαχτυλίδι, πιάνει το δαχτυλίδι μαγνητικά και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Το δεύτερο powerbank είναι η λατρεία μου προσωπική. Θυμάστε στο παρελθόν το αγαπημένο μου powerbank είναι αυτό που είχε καλώδια από πίσω, να το συνδέεις. Είχα ένα 10.000 μιλιαμπερόρια της Wenger, το είχα στείλει πριν από 2-3 χρόνια και στο προηγούμενο unboxing που έκανα είχε ένα μικρό. Ένα μικρό λευκό powerbank, το οποίο όμως δεν είχε δικά του καλώδια. Είναι πολύ βολικό, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Βέβαια η αλήθεια είναι εκείνο ήταν πάρα πολύ μικρό. Νομίζω 5.000 μιλιαμπερόρια ήταν εκείνο. Το οποίο δεν με βόλευσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι βόλευε στο compact του θέματος, αλλά είχε 1-2 φορτίσεις max, 1,5 φόρτιση για το κινητό, οπότε τέλεινε σχετικά γρήγορα. Έτσι λοιπόν μου έστειλαν ένα άλλο, το οποίο είναι σαν να έκανα αυτά τα δύο παιδί. Δηλαδή σε φάση είναι μικρό, είναι compact, είναι 10.000 μιλιαμπερόρια και έχει δύο καλώδια. Ένα για συσκευές Apple και ένα Type-C. Επίσης έχει in για να μπορείς να το φορτίζεις και in να το φορτίζεις με καλώδια για Thunderbolt, όπως λέγεται, και Type-C και ένα out από USB. Οπότε είναι καλυμμένο. Επίσης έχει μια ένδειξη για να βλέπεις πόσο είναι επί της 100 η μπαταρία, πάρα πολύ βολικό. Η αλήθεια είναι τώρα μεταξύ μας, τα συγκεκριμένα παίζανε τα έχω κοντά στους 2 μήνες και δεν έχουν χάσει σχεδόν καθόλου τις φορτίσεις τους. Κρατήστε το αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συγκεκριμένη εταιρεία και κάτι το οποίο μου αρέσει. Γενικά είναι πάρα πολύ βολικό και προσωπικά μου αρέσει και νομίζω ότι αυτό θα είναι το προσωπικό μου πλέον powerbank που θα κουβαλάω συνέχεια μαζί μου. Και πάμε τώρα στο τρίτο και το πιο αξιοπερίεργο της υπόθεσης, το πιο ωραίο απ' όλα. Είναι αν έχεις κοπέλα ή αν σου αρέσουν τα glitter εσένα και έχεις και iPhone, υπάρχει και μετά η PC αν δεν κάνω λάθος, είναι glitter. Είναι ένα powerbank που κουμπώνει απλά κάτω από το κινητό, είναι εντυπωσιακό. Σε όποια κοπέλα έτυχε να το δείξω ρε παιδί μου
μου είπε ότι οκ, okay, wow, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ειδικά άμα είναι στη φάση με τα γυαλιστρά και με τα glitter, ναι. Έχει ενδεικτική λιχνία να δείχνει πόσο είναι η μπαταρία. Δεν φαίνεται κάτι τρελό ποιοτικά. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Λέγεται και Powerbank Lipstick. Γιατί άραγε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Προσωπικά με να μάθει πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακό και νομίζω γράφει και ωραία και στην κάμερα. Τώρα, αν εσείς έχετε κοπέλα και θέλετε να της κάνετε ένα τέτοιο δώρο που της αρέσουν τα gling gling και τα λαμπερά πραγματάκια, σκεφτείτε το. Είναι καλή επιλογή. Και σχετικά οικονομικά, το καλό με τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι ότι έχει οικονομικά powerbank. Οπότε ρίξτε μια ματιά, στην περιγραφή θα έχω ό,τι χρειάζεστε. Ελπίζω να σας άρεσε και θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας από μένα!